Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Άγγελα Μέρκελ, όπως και άλλοι πολίτες στη Γερμανία, θέλουν να δουν τον Εμμανουέλ Μακρόν να επιτυγχάνει ώστε να ενθαρρύνουν μια ισχυρότερη νομισματική ένωση και να προχωρήσουν προς την εμπάθυνσή της, δηλώνει στο insider.gr ο πρώην ηγέτης των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, Περ Στάινμπρουκ. Η Γερμανία όμως δεν θα ταχθεί υπέρ της μεταφοράς σπόρων προς αδύναμες χώρες, σπέβδει να τονίσει ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης, θυμίζοντας τα όρια που θέτει η γερμανική γραμμή στο όραμα Μακρόν, δήλωση με ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει στην Άγγελα Μέρκελ πολλές φορές για τον χειρισμό της στην ευρωπαϊκή και ελληνική κρίση. Σε υλοποίηση μπαίνει νέα γενιά μεγάλων έργων στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, που αφενός μεν θα πρηματοδοτήσει με νέο κατασκευαστικό αντικείμενο τους τεχνικούς ομίλους και αφετέρου θα αλλάξει άρδιν την εικόνα πολλών περιοχών, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβασή τους και θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η νέα γραμμή του μετρό, το αεροδρόμιο του Καστελίου, ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης αλλά και η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας Περάματος είναι τα νέα έργα που βρίσκονται σε γραμμή εκκίνησης και αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Με μια απλή αίτηση στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ΦΑΠΑΞ παροχών μπορούν χιλιάδες συνταξιούχοι να λάβουν προσωρινή επικουρική σύνταξη μαζί με όλα τα αναδρομικά της. Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν εισπράξει τίποτα μπορούν με μια ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΤΑΕΠ να λάβουν το 80% της επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από την ημερομηνία κατάθεσης και μέχρι ότου βγει οριστική απόφαση. Ανωδικά κινείται η κλιμαστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 743,64 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,53%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.